Καταρχήν να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα την Οργανωτική Επιτροπή που μου κάνει την τιμή να με ακούσετε. Και να πω ότι αυτό το θέμα είναι επίκαιρο και κάπως κοινότυπο και λέω, όχ, πάλι για το Facebook θα πω. Αν δε, όταν το έψαξα για να πω μερικά πράγματα σήμερα, μέσα στο πλαίσιο του 20 λεπτού, τελικά βρέθηκα μπροστά... 15 λεπτά. Στο 15 λεπτά. Βρέθηκα μέσα σε νέες εξελίξεις, νέα δεδομένα, τα οποία τα παρακολουθούμε και δεν τα προλαβαίνουμε. Όλοι νομίζουμε ότι η κοινωνική δικτύωση είναι κάποια προγράμματα που χρησιμοποιούμε και είμαστε δεδεμένοι. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά περισσότερα και θα δούμε και πόσα περισσότερα. Και έχω δομήσει τη σύντομη αυτή παρουσίαση βασικά λέγοντας την παρούσα κατάσταση, η οποία είναι μέχρι τη δημοφιλία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια κάποιους κινδύνους, στους οποίους δεν θα επιμείνω πάρα πολύ, διότι οι προαναλύσαντες είπαν περισσότερους, και τι προοπτική έχουμε. Και κυρίως στο τελευταίο σημείο, επειδή σε όλους μας αρέσει να παραπονιόμαστε και δηλογούμε να είμαστε διαπιστωτικοί, θα ήθελα να παρουσιάσω μία θέση. Λοιπόν, ένας γρήγορος ορισμός, όπως τον καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν διατυπωθεί δεκάδες ορισμοί. Κατά βάση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κοινότητες ανθρώπων, οι οποίοι αναπτύσσουν συνδέσμους μεταξύ τους μέσω των υπολογιστών τους online. Θα την προσδιορίσουμε χρονικά την κοινωνική δικτύωση, ότι ξεκίνησε μετά το 2003, το Facebook ήδη αναρτήθηκε το 2004 και κατά βάση ποιοτικά θα πούμε ότι είναι η μετάβαση από το web έκδοση 1, δηλαδή από το ίντερνετ όπου ο χρήστης μπορούσε να βλέπει ιστοσελίδες, στο web 2 όπου ο χρήστης μπορούσε ο ίδιος να ανεβάζει σε ιστοσελίδες και να αλληλεπιδρά με ιστοσελίδες και να επικοινωνεί μέσω ιστοσελίδων. Αυτό είναι ορόσημο για την ιστορία του ίντερνετ και το τοποθετούμε χρονικά γύρω στο 2004. Στην ουσία πρόκειται για χρήση των χαρακτηριστικών του διαδικτύου προκειμένου να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων. Η υφιστάμενη νομοθεσία είναι ακόμα και επί του παρόντος αρκετά ρευστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη με ενέργειες κυρίως από τη Γερμανία ξεκίνησε η προσπάθεια τον Ιανουάριο του 2012 για να διαμορφωθεί ένα νομικό πλαίσιο. Ήδη το Μάιο του 2016 δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, υπάρχει ένα προσχέδιο και αναμένεται να διαμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία και να ενσωματωθεί στις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δοθεί ένα deadline στις 6 Μαΐου του 2018. Εν τω μεταξύ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φτιαχτεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA, ο οποίος αναλύει περιστατικά, δέχεται καταγγελίες, βλέπει τις υφιστάμενες νομοθεσίες ανά τον κόσμο κτλ. Και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο. Επί του παρόντος ζούμε μια ρευστή κατάσταση, όπου όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται. Θα μου επιτρέψετε να πω το ρεζουμέ όλου αυτού του μεγάλου slide, στο οποίο κατά βάση υπάρχει ένα νομοθετικό συνοθήλευμα και δίκτυο που αφορά άλλες φορές την πνευματική ιδιοκτησία, άλλες φορές τη χρήση προσωπικών δεδομένων, άλλες φορές την υποκλοπή ψηφιακού υλικού ή πνευματικού υλικού κτλ. Πάντως, επί της ουσίας διαμορφωμένο πλαίσιο για τα δεδομένα θα έχουμε από τις 6 Μαΐου 2018. Η παρούσα κατάσταση. Ήδη το Μάιο, νομίζω, ανακοίνωσε το Facebook ότι είχε εκπεράσει το 1 δισεκατομμύριο χρηστών. Πρόκειται για την μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, όπως καυχάτε, το ίδια. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ινδία και λίγο μικρότερη από την Κίνα, η κοινωνία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά πόσα είναι,
Αυτή τη στιγμή είναι 200 και αυξάνονται. Το νούμερο ένα βεβαίως είναι το μεγαλύτερο όλων και πιο γνωστό, το Facebook. Ακολουθούν και άλλα με μικρή απόσταση και άλλα με μεγαλύτερη απόσταση από αυτό. Τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα είναι αυτά. Ίσως δεν έχει τελικά στο πλαίσιο του Τετάρτου να τα ξέρουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι την τελευταία πενταετία έχουμε πενταπλασιασμό της χρήσης του για όλο τον πληθυσμό, ενώ η αύξηση του υπολογιστή και του ίντερνετ είναι μόνο κατά τον τρίτο, είναι λογική όσο μεγαλώνουν και ψηφιοποιούνται και ζουν πιο οικεία με την τεχνολογία οι νεότερες γενιές. Αλλά ωστόσο το βάρος της χρήσης είναι σαφές από διαφορά των ποσοστών ότι μεταπίπτει προς τα κοινωνικά δίκτυα. Πόσο υπάρχουν στη ζωή μας, αυτό είναι από την έκθεση Infocom του 2012. Ο μέσος χρόνος ενασχόλησης με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι στα 88 λεπτά, με τα 104 στις νεαρές ηλικίες. Αυτό ήδη το έχουμε ξεπεράσει, είμαστε στα 101 λεπτά φέτος, από την ίδια αντίστοιχη έκθεση του 2016. Και το οποίο δεν μας φαίνεται. Και μάλιστα όταν μου ανατέθηκε αυτή η ομιλία, άρχισα μόνος μου να έβαλα ένα λογισμικό για να δω τελικά εγώ πόσο χρησιμοποιώ, πόσο χρόνο αναλύσκω μάλλον στο κινητό μου στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Και ενώ γενικά δεν με θεωρώ χρήστη, μου φεύγει ένα μισή ώρα τη μέρα μόνο και μόνο για μια ακροθυγής επισκόπηση και σβήσιμο. Είναι σημαντικός ο χρόνος και σε αυτό θα επιμείνω γιατί μας ενδιαφέρει παιδαγωγικά και μας ενδιαφέρει για τα παιδιά. Πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε ένα πρόσφατο δελτίο ειδήσεων που είναι ανακοίνωση πρόσφατα του συνεδρίου. Δεν ακούγεται μάλλον. Εν πάση περιπτώσει. Το βασικό είναι το μέγεθος της χρήσης. Το βασικό της χρήσης είναι ότι έχουμε πενταπλασιασμό της χρήσης από το 2008 στο 2015, ότι έχουμε φτάσει στο 93% στις νεαρές ηλικίες, δηλαδή πλέον δεν μπορούμε να μιλούμε για κάποιο παιδί που να μην χρησιμοποιεί Facebook, ειδικά στον χρόνο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με το Facebook να κυριαρχεί και να ακολουθούν τα άλλα είδη. Το LinkedIn, που είναι πιο επιστημονικό και αναφέρεται σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, ήδη πτυχιούχους, επιστήμονες που βάζουν το βιογραφικό τους κτλ., βλέπετε ότι είναι σταθερά χαμηλά στην Ελλάδα. Και κυρίως έχουμε αυτή την κατανάλωση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή 101 λεπτά ανά ημέρα, 24 μέρες το χρόνο. Δηλαδή ένας μήνας το χρόνο χάνεται στη χρήση των ιστοσελίδων. Οι λόγοι είναι δυστυχώς η επικοινωνία και η επαφή. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι ο πυρήνας της χρήσης. Μετά, επειδή είναι ένας εύκολος τρόπος να περνάς τον χρόνο σου, μετά το ότι επειδή είναι απρόσωπο, πολλοί το προτιμούν, επειδή είναι ατομικό, το προτιμούν, επειδή επιτρέπει να εκφράζεσαι κατά πολυπίκυλο χρόνο, τρόπο και βέβαια επειδή ενημερώνεσαι για τα πάντα. Σε αυτή την δομή του γιατί για τον κόσμο, για τους χρήστες του Facebook, σημαίνουν αυτά τα προνόμια. Εδώ με προβλημάτισε αυτό το slide και θέλω να σας μεταφέρω τον προβληματισμό μου, γιατί άμα δείτε, όλα αυτά είναι οι αρετές που δεν θέλουμε. Δηλαδή, εμείς που προσπαθούμε να ζούμε κατά Θεό, δεν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία και επαφή απρόσωπη. Δεν θέλουμε να είναι εύκολη και επιφανειακή η πρόσβαση με τον συνάνθρωπο.
Δεν θέλουμε να προτάσουμε το εγώ μας όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να κρύβουμε το πρόσωπό μας, δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς, να εμφανίζουμε άλλο πρόσωπο ηλεκτρονικά και άλλο να είμαστε. Και τελικά δεν είναι και πολύ χρήσιμο να ξέρουμε και τα πάντα. Γιατί μην ξεχνάμε, πάντα μη έξεστην, αλλά αλλού πάντα συμφέρει. Και έτσι, από όλη αυτή το σύντομο ταξίδι στην παρούσα κατάσταση του Facebook, έχουμε τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν. Τα πλεονεκτήματα τα έχω κάπως αναλυτικά, θα τα περάσω χάρη οικονομίας χρόνου και θα μείνω στα τρία βασικά ωφέλη που δίνουν τα ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ότι μπορούμε να βρίσκουμε και να βρίσκουμε περιεχόμενο εύκολα, άκοπα και δωρεάν και πάρα πολύ γρήγορα και καλά οργανωμένο και μεθοδευμένο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Μπορούμε να έχουμε άμεση ενημέρωση, δηλαδή όταν γίνεται κάτι, κάποιος γνωστός μας κάνει κάτι, έρχεται ένα email που λέει «Α, στο Facebook υπάρχει, ανακοινώθηκε αυτό το νέο, υπάρχει μια ανάρτηση φωτογραφίας, αναφέρεται ένα γεγονός, μια επέτειος, κάτι». Και όλο αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον είναι στην τσέπη μας. Είναι μέσω του έξυπνου κινητού, γίνεται ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου. Συγγνώμη, πάω προς τα πίσω. Λοιπόν, τα μειονεκτήματα έρχονται από τα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, η υπερβολική έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο, αυξάνει το ρίσκο να εκτεθούμε σε κακοτοπιές, εντός εισαγωγικών, ότι έχουμε επιβλαβή έκθεση της προσωπικής ζωής του ατόμου. Μάλιστα, συγκεκριμένα, ψάχνοντας να βρω τι θα έλεγα, έπεσα σε ένα ενδιαφέρον βίντεο, όπου έχει γίνει θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ίδια η CIA ευχαριστεί τους χρήστες του Facebook, γιατί δεν θα μπορούσε σαν οργανισμός να μαζέψει τόσα πολλά στοιχεία όσα μαζεύει το Facebook από την οικειοθελή ανάρτηση πληροφοριών των χρηστών για τους εαυτούς τους. Και ότι έχουμε την καταχώρηση και δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, έχουμε τον κίνδυνο εξαπάτησης, έχουμε τον κίνδυνο παρενόχλησης, ειδικά για τα παιδιά. Εξαπάτηση, παρενόχληση είναι το κύριο μέλημα της ασφάλειας που έχει να κάνει με τα παιδιά. Και η κλοπή προσωπικών δεδομένων είναι περισσότερο το κύριο μέλημα της νομοθεσίας για τους ενήλικες. Άλλα μειονεκτήματα έχουμε την εύκολη μετάδοση και επαφή με ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δεν είναι ασφαλές για τους χρήστες, δηλαδή μεταφέρεται το κακόβουλο λογισμικό και αρχίζει ένα ντόμινο κακών αλληλεπιδράσεων. Έχουμε πολύ οχληρό βομβαρδισμό με διαφημιστικά μηνύματα, γιατί όλες οι δωρεάν εφαρμογές έχουν κάποιο διαφημιστικές μπάρες κτλ. Θα σημειώσω για μας ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απώλεια χρόνου από άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, αν γυρίσω πίσω λίγο στην παρουσίαση του κυρίου Λεβεντάκη και δω αυτά τα χαρούμενα παιδιά που με τα γυαλιά παίζουν στο εικονικό περιβάλλον ή ταξιδεύουν στα μέρη, είναι ένα υποκατάστατο, αλλά τα καημένα είναι καταδικασμένα να κάθονται σε ένα καναπέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν τα ωφέλη που θα έπαιρναν για την υγεία τους παίζοντας με μια μπάλα. Ακόμα και μέσα σε ένα δωμάτιο. Αν έπαιζε μέσα στο δωμάτιό του με μια μπάλα, θα είχε καλύτερη φυσική κατάσταση από ό,τι παίζει με το ηλεκτρονικό του. Η εξάρτηση που μπορεί να δημιουργήσει είναι πολύ έντονη σε προηγμένες τεχνολογικά χώρες, όπως η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια και τη ψυχολογική κατάσταση, διότι εντάξει, μπορεί από πλευράς υγείας να ενδιαφέρει η κατάθλιψη, αλλά γενικά υπάρχει ένα σοβαρό εργαλείο επικοινωνίας και το χειρίζονται άνθρωποι πολύ γρήγορα, σε μεγάλη έκταση, χωρίς πνευματική υποδομή. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που δεν έχει την πνευματική παρακαταθήκη να τη θασεύσει αυτό το εργαλείο, να γλιτώσει.
Δηλαδή κάτι θα επηρεαστεί ο ψυχισμός του, η άποψή του για τη ζωή. Μπορεί να φτάσει και στα καταθλιπτικά επεισόδια. Οπότε, τι έχουν προετοιμάσει για μας οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Από το Internet of Things, που είπε ο κύριος Λεβεντάκης, το οποίο είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα στις ΗΠΑ, ας πούμε, περνάμε στο προσωπικό μας ίντερνετ, όπου πλέον το ίντερνετ δεν φαίνεται, δηλαδή δεν έχουμε τον υπολογιστή, δεν φαίνεται ότι καθόμαστε, αλλά λειτουργούμε μέσα από αυτό. Αυτό που μας φαίνεται παραφύση, δηλαδή τα παιδιά που κοιτάει το καθένα το κινητό του και όλα είναι παράλληλα μεταξύ τους και δεν συζητάνε μεταξύ τους, στην ουσία είναι οι μελλοντικές προοπτικές που μάλλον επιφυλάσσει το ίντερνετ για μας, δηλαδή να ολοκληρώνονται οι επαφές μας, οι συνομιλίες μας γρήγορα και άκουπα μέσω ίντερνετ. Και τελικά, εκεί κάπου πρέπει να σκεφτούμε ότι αν θέλουμε και αυτός είναι προβληματισμός από τις ΗΠΑ και το έχουμε μεταφράσει κατά λέξη. Αν θέλουμε ο άνθρωπος, δηλαδή θέλω να πω δεν έρχεται από κάποιον ορθόδοξο ή κάποιον ή έστω θρησκευτικό χώρο, από τους κοινωνιολόγους τους άθεους. Λένε τελικά πού πάμε. Θέλουμε ο άνθρωπός μας να έχει πρόσωπο, γιατί ήταν προσωπικότητα, personality, εγώ το έκανα πρόσωπο, ή τελικά θέλουμε να έχει την ψηφιακή του προσωπικότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα πηγαίνει σε μια συναλλαγή και θα τον γνωρίζει ο υπάλληλος που είναι στην τράπεζα, ο δικαστής που θα τον κρίνει, ο καθηγητής του που θα τον αξιολογεί, το παιδί του που θα επικοινωνεί μεταξύ του, από την ψηφιακή του παρουσία, δηλαδή από ό,τι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Και τελικά, ποιο είναι το πρόσωπο και ποιο είναι το προσωπείο. Γιατί τελικά και ο άνθρωπος αντιδρά σε σχέση με τη θέση που του ορίζει το κοινωνικό του περιβάλλον μέσα του. Και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, στον οποίο ο εκπαιδευτικός έχει να παίξει ρόλο. Κύριε Παπαλέξη, έχει υπερβεί κατά 2 λεπτά το χρόνο σας. Λοιπόν, έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί έχει γίνει αποδεκτό ότι ο εκπαιδευτικός θα ενσωματώσει τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και αυτό που προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούμε να υλοποιούμε είναι ότι πρέπει να έχει γύρω του ένα δίκτυο προσωπικής μάθησης για να στηρίξει τους μαθητές του. Αυτό θα ήθελα να το αναλύσω περισσότερο, αλλά ήδη έπεσε το deadline. Και κυρίως για το συνέδριό μας, η θέση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και να τη βάλω στον προβληματισμό μας, τη βρήκα να εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσδιώγνη των επιστολή, που είναι από άγνωστο αποστολικό πατέρα, όπου η γενική θέση είναι ότι οι χριστιανοί επί γης διατριβούσι, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται, και τελικά προχωρώντας σε αυτή την επιστολή στη μετάφρασή της, λέει για τους χριστιανούς αυτό που βλέπουμε στο κόκκινο, ότι λέει κατοικούν σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως συνέπεσε ο καθένας, όπου βρεθήκαμε δηλαδή, και διαβιούν με τις τοπικές συνήθειες και τον τρόπο ενδυμασίας και τροφής του κάθε τόπου και κάθε εποχής, θα λέγαμε, ενώ συγχρόνως, μέσω αυτών των εργαλείων, προσθέτω εγώ, συγχρόνως θα γίνεται φανερή η θαυμαστή και αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά τους. Εκεί κάπου πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία χρήσεων των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια να ξέρετε ότι σήμερα ισχύει και επικρατεί ο πολύς θόρυβος, γιατί ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά, τα οποία επίσης περιγράφονται στην ίδια επιστολή, που είναι η ματαιοπονία και η απάτη των ιδωλολατρών και η πολυπραγμοσύνη και η αλαζονία των Ιουδαίων. Σήμερα έχουμε πολύ θόρυβο γύρω από αυτά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με αυτή την κατάσταση. Αλλά ωστόσο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.